Νέα δεδομένα δημιουργεί το βούλευμα της εισαγγελέως εφετών Χαλκίδας, το οποίο αλλάζει τους όρους με τους οποίους αποφυλακίστηκε το Δεκέμβριο από τη φυλακή της Θήβας η 43χρονη χείρα του καρδιολόγου Χριστόδουλου Καλατζάκη, ο οποίος είχε δολοφονηθεί στα πυλαλήματα της Ιτίας τον Οκτώβριο του 2017. Πριν από λίγες μέρες είχε εξεδόθηκε βούλευμα από το Συμβούλιο Εφετών Εύβοιας, όπου διαμορφώθηκαν διαφορετικά οι όροι για την ηφόρο απόλυσή της και της επέβαλαν να μην μένει πλέον στο νομό της Κρήτης. Υπάρχει απαγόρευση διαμονής παύλα κατοικίας στο νομό Κρήτης, αλλά να μένει σε άλλη περιοχή της Ελλάδος, διότι θεωρήθηκε ότι δεν μπορεί να μένει στο μέρος όπου έγινε η εγκληματική σε βάρος του συζύγου της πράξη και ήδη στον ίδιο νομό όπου κατοικούν και οι συγγενείς του δολοφονημένου ιατρού. Το βούλευμα διατάσσει να απομακρυνθεί από τη Σιτία, όπου βρίσκονται οι συγγενείς του άτυχου καρδιολόγου, ο οποίος έπεσε νεκρός από τα χέρια του εραστή της, του 42χρονου Βούλγαρου αστυνομικού που έχει καταδικαστεί σε ισόβια. Η απόφαση έγινε γνωστή την Παρασκευή και υπαγορεύει στη 43χρονη να μετακομίσει στην Αθήνα, ώστε να μην έχει καμία συναναστροφή με την οικογένεια του θύματος. Άγνωστο παραμένει τι θα ισχύσει για το ανήλικο παιδί που έχει αποκτήσει η 43χρονη από τη Βουλγαρία με τον άτυχο καρδιολόγο, το οποίο μάλιστα είχε επικαλεστεί στην απολογία της στο εφετείο κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης, ζητώντας να αποφυλακιστεί για να σταθεί στο πλευρό του. Θυμήθηκε ότι είναι μητέρα και ότι έχει και ένα παιδάκι ανήλικο το οποίο πρέπει να μεγαλώσει. Το γεγονός ότι το παιδί αυτό είναι ορφανό ή μπήκε σε αυτή την περιπέτεια λησμόνησε ότι είναι από δικές της ενέργειες και δικούς της σχεδιασμούς και περνάει όλη αυτή την ταλαιπωρία. Η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό τον περασμένο Νοέμβριο άλλαξε τα δεδομένα στην πρωτόδικη απόφαση με βάση την οποία η 43χρονη και ο εραστής της είχαν καταδικαστεί και οι δύο σε ισόβια. Το εφετείο την έκρινε ένοχη αυτή τη φορά όχι για ηθική αυτουργία αλλά για απλή συνέργεια, με συνέπεια αφού είχε κτίσει περίπου 5 χρόνια από την ποινή της να αφαιθεί ελεύθερη λίγες ημέρες αργότερα. Και για το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης όμως, ο εισαγγελέας του Αριουπάγου έχει ασκήσει αναίρεση. Το ενδεχόμενο να παραπεμφθεί εκ νέου σε δίκη η 43χρονη αναμένεται να κριθεί τον Οκτώβριο, όπως αναφέρει η συνήγορος της οικογένειας του άτυχου καρδιολόγου. Έχει προσδιοριστεί για τον Οκτώβριο του 2024. Έχει μάλιστα οριστεί και δικάσιμος για την εκδίκαση της αναιρέσεως, όπου θα παραστούμε τόσο εμείς, δηλαδή εμείς που υποστηρίζουμε την κατηγορία, όσο και οι κατηγορουμένοι και θα αναμένουμε την απόφαση του Αριουπάγου, όπου πλέον θα κριθεί ξανά εάν είναι συνεργός ανθρωποκτονίας η συγκεκριμένη κατηγορουμένη ή αν είναι η ηθική αυτουργός, αυτή δηλαδή που έφερε στο προσκήνιο τον συνεργό και συγκατηγορούμενό της ερωτικό της σύντροφο, ο οποίος και σκότωσε τον γιατρό.